Η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Αλεξανδρούπολης ένωσε τις δυνάμεις της με την εταιρεία κοινωνικής ψυχιατρικής Πισακελαρόπουλος στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας ψυχικής υγείας και πραγματοποίησε δράση μπροστά στο Δημαρχείο με θέμα «Συνεργαζόμαστε για την ψυχική υγεία». Όσοι έτυχε να βρίσκονται στο κέντρο της πόλης είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την αξία της ψυχικής υγείας στον εργασιακό χώρο. Βρισκόμαστε εδώ 10 Οκτώβρη, Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας, έτσι όπως έχει καθιερωθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, και σήμερα μάλιστα έχει δώσει και τον θεματικό τίτλο «Παγκόσμια ψυχική υγεία στον χώρο εργασίας». Ο τίτλος που απέδωσε ο ΠΟΗ στη σημερινή ημέρα δίνει το έμπνευσμα για μια σειρά δράσεων που μπορούμε να κάνουμε σε εργασιακούς χώρους, δημόσιους και ιδιωτικούς, για να ενισχύσουμε αυτό το κλίμα. Το κλίμα μέσα στην εργασία είναι πάρα πολύ βοηθητικό και πάντα πρέπει να το ενισχύουμε και να το φροντίζουμε, θα λέγω εγώ. Όσο πιο φροντιστικό είναι ένα εργασιακό κλίμα, τόσο πιο και αποδοτικό είναι, τόσο πιο ευχάριστο, και υπάρχει και αυτή η ισορροπία που λέει και το μήνυμα της εταιρείας κοινωνικής ψυχιατρικής σήμερα, να υπάρχει αυτή η ισορροπία μεταξύ εργασιακού χώρου και προσωπικής ζωής, για να έχουμε την ευημερία. Μόνο έτσι επιτυχαίνουμε την ευημερία στην καθημερινότητά μας. Διαπιστώνεται όσο περνά τα χρόνια ότι η υποστήριξη της ψυχικής υγείας δεν φτάνει μόνο στους ανθρώπους, αλλά πρέπει να εστιάσει στους εργαζόμενους. Εμείς θεωρούμε αυτονόητο ότι οι εργαζόμενοι θα έχουν τις δυνάμεις να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της δουλειάς τους, αλλά κάποια στιγμή και αυτοί είναι άνθρωποι, καταραίουν. Επομένως, αποφασίσαμε ως Δήμος ότι πρέπει να δώσουμε βαρύτητα σε αυτό το χώρο που είναι κάτι πρωτόγνωρο. Έγινε χθες ένα πρώτο βιωματικό εργαστήριο στην κοινωνική μας υπηρεσία. Πρώτα αποτελέσματα πολύ θετικά. Ευελπιστούμε ότι αυτό θα συνεχίσει και ίσως να επεκταθεί και στις υπόλοιπες υπηρεσίες. Μέσα από τα βιωματικά εργαστήρια γίνονται όλες οι αναλύσεις και όλα τα εμπόδια τα οποία δημιουργούν άσχημη ψυχική υγεία στους εργαζόμενους, και προσπαθούμε να τα λύσουμε βρίσκοντας τρόπους αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων. Ενδιαφερόμαστε για την ψυχική υγεία των εργαζομένων, για το καλύτερο αποτέλεσμα όχι μόνο της υγείας της σωματικής, αλλά και της απόδοσης στον χώρο εργασίας. Στο πλαίσιο της συνεργασίας με την εταιρεία κοινωνικής ψυχιατρικής Σακελαρόπουλος, φτιάξαμε ένα βιωματικό εργαστήριο σε συνεργασία με τα παιδιά, προκειμένου να ενδυναμώσουμε ψυχικά την ομάδα που ασχολείται με τις ευάλωτες ομάδες στην υπηρεσία μας. Όπως είναι γνωστό, η κοινωνική υπηρεσία είναι στην πρώτη γραμμή υποδοχής των ευάλωτων ομάδων. Οπότε εμείς οι ίδιοι πρώτα από όλους τους υπαλλήλους χρειαζόμαστε την ενδυνάμωση και τη στήριξη. Και έτσι είχαμε τη χαρά χθες να συμμετέχουμε σε ένα βιωματικό εργαστήριο στους χώρους της κοινωνικής ψυχιατρικής με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Βγήκαμε ενδυναμωμένοι και πιο δυνατοί ως ομάδα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να πείσεις ανθρώπους, κυρίως εργοδότες, ότι μπορούν να απασχολήσουν ανθρώπους με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες. Και αν θέλουμε λίγο να το δούμε πιο πρακτικά, πάρα πολλοί άνθρωποι σήμερα έχουν ή έχουμε, ας πούμε, κατάθλιψη. Αυτό είναι μια ψυχοκοινωνική δυσκολία. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να εργαστούμε. Άρα η δουλειά μας είναι να μπορέσουμε να πείσουμε ανθρώπους που θέλουν να πάρουν ανθρώπους στη δουλειά, ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που μπορούν να απασχολήσουν, οι οποίοι μπορούν να τα καταφέρουν το ίδιο καλά σε ανθρώπινες συνθήκες, όπως μπορεί να ισχύει για όλους μας. Εμείς ο Σύλλογος φυσικά στοχεύουμε οι λήπτες ψυχικής υγείας να μπορέσουν να βρουν εργασία, να παλέψουμε εμείς για το δικαίωμά τους στην εργασία, για τις ίσες ευκαιρίες στην εργασία, και έπειτα φυσικά για όλους τους εργαζομένους φροντίζει, ας πούμε, την ψυχική τους υγεία. Δεν υπάρχει ψυχική ισορροπία στην κοινωνία μας στις μέρες μας, υποστηρίζουν οι πολίτες της Αλεξανδρούπολης, καθώς όπως αναφέρουν είναι πολλά τα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν στην καθημερινότητα. Θα είμαστε πάντα μαζί. Θεωρείς ότι υπάρχει ψυχική ισορροπία στην κοινωνία? Όχι, νομίζω ότι λίγο είναι δύσκολα τα πράγματα. Το τελευταίο διάστημα είναι λίγο μπερδεμένα. Οπότε βοηθάμε, συνεισφέρουμε και... Για την
κάτι πραγματικό, δηλαδή τουλάχιστον ξεφεύγεις από το ιντερνετικό, γιατί πλέον τα ακούμε όλα μέσω διαδικτύου, μέσω συσκευών, είναι κάτι πολύ άμεσο. Εσείς πώς το σκέφτεστε, πώς το βλέπετε, υπάρχει ψυχική ισορροπία? Εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει ψυχική ισορροπία. Καθημερινά βλέπουμε στις ειδήσεις περιστατικά βίας, και όχι μόνο στις ειδήσεις, και στις δίπλα μας, στους ανθρώπους μας. Θεωρώ ότι όλοι οι άνθρωποι πια έχουν ανάγκη την ψυχική ισορροπία. Νομίζω ότι όλοι πρέπει να απευθυνθούν σε κάποιον ειδικό, να ζητήσουν βοήθεια, να πάρουν το χαπάκι τους. Νομίζω ότι ο ρυθμός της καθημερινής ζωής μας στρεσάρει, μας αγχώνει, δεν μπορούμε να έχουμε ψυχική ισορροπία. Χρειαζόμαστε βοήθεια και ψυχολογική υποστήριξη. Ευτυχώς υπάρχουν πολλές δομές γύρω μας, στις οποίες μπορούμε να απευθυνθούμε για να βοηθηθούμε. Τι να σας πω, παιδιά, μας έχουν αποτρελάνει όλους. Έτσι που έχει γίνει η ζωή, δεν ξέρω τι να απαντήσω. Θεωρείτε ότι η κοινωνία μας έχει ψυχική ισορροπία? Νομίζω ότι έχει. Με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και όλα αυτά που παρακολουθούμε να εξελίσσονται, είτε στα σχολεία, είτε στους δρόμους. Δεν βγαίνω πολύ έξω και δεν ξέρω και τι γίνεται. Την ψυχική σας υγεία εσείς την έχετε? Δόξα το Θεό, δόξα το Θεό, καλά είμαι. Όχι. Και ο λόγος? Δεν μας αφήνουν να έχουμε ψυχική υγεία. Στην κοινωνία μας λίγο δύσκολα, μπορούμε να το βρούμε μέσα μας. Καλή σας ημέρα. Δεν έχει. Δεν έχει ισορροπία με αυτά που γίνονται. Πάνω κάτω δεν βαδίζουν σωστά, πώς να σου το πω. Τι νομίζετε ότι πρέπει να γίνει έτσι ώστε να αλλάξει η ψυχολογική κατάσταση των πολιτών? Όλα είναι από την πολιτική. Όλα στην πολιτική εξαρτώνται. Από την πολιτική που γίνεται. Νομίζω πως όχι. Πού το στηρίζετε? Βλέπω τη βία των παιδιών, των μικρών παιδιών. Βλέπω γενικά τη βία στα σπίτια. Βλέπω ότι ξεφύγει το πράγμα, δηλαδή, σε κάποια πράγματα. Τι νομίζετε ότι θα μπορούσε να έχει γίνει έτσι ώστε λίγο να βρούμε την ισορροπία μας σαν άνθρωποι? Λιγότερα social media, νομίζω.